Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Υπάρχει λύση», όπου κάθε απόγευμα δίνουμε λύσεις αλλά και απαντήσεις σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Σήμερα κοντά μας η Σάνδρα Γεράγγελου, η φοροτεχνικός μας, ο Γιώργος Νικολακόπουλος, ο δικηγόρος μας και οι εργατολόγοι μας, Αλέξης Μητρόπουλος και Δημήτρης Μπολόφης. Και σήμερα θα βρούμε λύσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Ανοίγει τις επόμενες ημέρες η ηλεκτρονική πλατφόρμα της νέας πάγιας ρύθμισης των 24 έως 48 δόσεων. Στο νέο σχήμα της πάγιας αυτής ρύθμισης θα μπορούν να υπαχθούν πρώτον όσοι φορολογούμενοι χρωστούν φόρο εισοδήματος, ένφια, ΦΠΑ και άλλους φόρους, καθώς και τέλη στην εφορία που βεβαιώθηκαν και εντός του 2019, αλλά έως την 1η Νοεμβρίου του 2019 δεν είχαν εντάξει τις οφειλές αυτές στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, καθώς και όσοι φορολογούμενοι έχουν παλαιά λήξη πρόθεσμα χρέη προς την εφορία και τα έχουν αφήσει αρρύθμιστα. Οι φορολογούμενοι φέτος θα πρέπει να εξοφλούν με κάρτες δαπάνες αγοράς συνολικής αξίας έως 30% σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσοστού. Θα επιβάλλεται ποινή φόρου με συντελεστή 22% στο ακάλυπτο ποσό. Από την συλλογή χάρτινων αποδείξεων, οι βασικές κατηγορίες που εξαιρούνται είναι οι φορολογούμενοι άνω των 70 ετών, άτομα με αναπηρία 80% και άνω, φυλακισμένοι, όσοι υπηρετούν στην την στρατιωτική του θητεία, ανήλικοι που υποχρεούνται σε δήλωση εισοδήματος, δικαιούχοι του ΚΕΑ και φορολογούμενοι που βρίσκονται σε μακροχρόνια νοσηλεία τουλάχιστον 6 μηνών. Σημαντικές αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση σε μισθούς και συντάξεις. Ο κύριος Βρούτσης αποκάλυψε ότι έρχονται αυξήσεις για 500.000 συνταξιούχους. Συγκεκριμένα, αυξήσεις 30% έρχονται για περισσότερους από 450.000 συνταξιούχους που εισπράττουν επικουρικές συντάξεις από τις αρχές του 2020. Αυξήσεις στις καθαρές τους αποδοχές αναμένεται να δούνε το 100.000 μισθωτοί. Οι αυξήσεις αυτές θα προκύψουν από τη νέα μορφή της φορολογικής κλίμακας που θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα. Η νέα χρονιά ξεκίνησε με σημαντικές αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες. Οι πλέον ωφελουμένοι από τις αλλαγές είναι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι και οι κατ' επάγγελμα αγρότες με αιτήσια εισοδήματα μικρότερα των 20.000 ευρώ ή μεγαλύτερα των 50.000 ευρώ. Επειδή έχουν τον εισαγωγικό συντελεστή στο 9% από 22, κερδισμένοι θα είναι αυτοί οι οποίοι δεν είχαν αφορολόγητο, δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Αυτοί κερδίζουν το μεγαλύτερο ποσό. Έχουμε δει στα προηγούμενα χρόνια και το έχουμε συζητήσει ότι πολλοί κλείσαν τα μπλοκάκια τους. Πλέον ο εδεδειγμένος τρόπος και με την αλλαγή του ασφαλιστικού, δηλαδή ότι θα συνυπολογίζεται σοφία ό,τι καταβάλλεται ως μισθωτός και ως ελεύθερος επαγγελματίας, δεν θα έχουμε διπλή πλέον ασφάλιση, όπως είδαμε στα προηγούμενα χρόνια, που είχαμε πάρα πολλά προβλήματα και στο κλάδο στο δικό σας, από τη στιγμή που κάποιος θα ήταν μισθωτός και έκανε παράλληλα και μία ατομική επιχείρηση, χρειαζόταν να παίρνει απαλλαγή κάθε χρόνο και να έχει 25 αίσθημα το χρόνο, για να μπορέσουμε να πάρουμε την απαλλαγή. Mm-hmm. Διαφορετικά βρισκόταν σε έκπληξη, γιατί είχε διπλές εισφορές να καταβάλει. Αυτό λοιπόν φεύγει και δεν είναι ο νόμος Κατρούγαλου μόνο, γιατί αρκετά έχουμε ακούσει για αυτό το νόμο, που όντως ήταν ένας επαχθής για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί συνέδεε εισόδημα με ουσιαστικά ασφαλιστική κλάση. Το εισόδημα, όσο περισσότερο εισόδημα βγάζαμε, τόσο περισσότερες εισφορές, και αυτές δεν υπήρχαν και απαλλαγή όταν συμμετείχαμε σε κεφαλαιοχικές εταιρείες. Και τη μείωση του φόρου, αναφερόμαστε στα μερίσματα, από το 10 στο 5%. Και αυτή η γενναία η μείωση, να πω ότι ήταν 15 και πήγαμε στο 5%. Τώρα και πολλοί που έχουν μερίσματα από το εξωτερικό θα πρέπει να τα φέρουν, θα πρέπει να κάνουν διανομή, έτσι ώστε να τονωθεί και κάπως η αγορά. Δωρεάν πλασματικό χρόνο ασφάλισης έως 12 μήνες κατοχυρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοπασχολούμενοι και μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, εφόσον καταβάλουν από το 2011 και μετά την εισφορά ανεργίας και έχουν λάβει την αντίστοιχη επιδότηση ανεργίας λόγω διακοπής επαγγέλματος.
Δημοσιεύθηκε πρόσφατα εγκύκλωση 55 του 2019, παραμονές πριν φύγει το έτος, μια ευχάριστη είδηση για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μπορούν πλέον να αναγνωρίζουν το χρόνο της επιδοτούμενης αναργίας, όπως ακριβώς και οι μισθωτοί. Δηλαδή, για να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις να πάρουν σύνταξη, στα 62 με τα 40 έτη, μέχρι 300 ημέρες από επιδοτούμενη αναργία, μέχρι 200 όμως για τα 67, αν θα έχουν τα 15 έτη. Ό,τι ακριβώς λοιπόν ορίζεται και για τους μισθωτούς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν προσμετράται στο ποσό της σύνταξης, οι μέρες αυτές δεν δίνουν δηλαδή ανταποδοτική σύνταξη, προσμετρώνται όμως για τη συμπλήρωση των ημερών εργασίας και για την εθνική σύνταξη. Επίσης, όπου υπάρχει δυνατότητα για μειωμένη σύνταξη, προσμετρώνται και οι μέρες ανεργίας. Όποια τα ευεργετήματα και για τους μισθωτούς, τα ίδια και για τους μη μισθωτούς. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και σε λίγο και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Εδώ κάθε απόγευμα στο 901-901, 5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Για τα γραπτά σας μηνύματα, SBC και ενώ το μηνύμά σας και αποστολή στο 54888. Να πούμε ότι μας βλέπετε και μέσω διαδικτύου στο www.attica.tv.gr. Σήμερα κοντά μας είναι η Σάνδρα Γεράγγελου, η φοροτεχνικός μας. Καλησπέρα, καλή χρονιά, Σάνδρα μου. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Ελπίζω να έχουμε όλη υγεία. Ξεκινάμε με φοροελαφρύνσεις την καινούργια χρονιά. Εγώ θα ευχηθώ να είναι το πρώτο βήμα μόνο αυτές οι φοροελαφρύνσεις και να ακολουθήσουν και άλλες μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Αλέξης Μητρόπουλος. Κυρία Μητήλη, κύριε Μητρόπουλε, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλές ειδήσεις. Καλές ειδήσεις για το λαό μας. Ευχάριστες ειδήσεις, βεβαίως. Μόνο χαρές για τους πολίτες μας, όλους. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε μια χρονιά που θα έχει και ενδιαφέρον για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Ήδη μπροστά έχουμε τη μάχη των μαχών για 2,5 εκατομμύρια συνταξιουχικές οικογένειες. Mm-hmm. Όλους ενδιαφέρει η μάχη την επόμενη Παρασκευή. Ήδη πριν 5 λεπτά δόθηκε και η έκθεση του εισηγητή Συμβούλου Επικρατείας επί της υποθέσεως που θα δικάσουμε αρκετοί εργατολόγοι, συνταξιολόγοι, την επόμενη Παρασκευή στο Συμβούλιο Επικρατείας στην Ολομέλεια, που ο κύριος Βρούτσης με μια πιλωτική δίκη προσπαθεί για δεύτερη φορά, διότι είχε κάνει ο ίδιος πιλωτική δίκη το 2014, έπεσε η κυβέρνηση το 2015, δική του αίτηση ήτανε, επιχειρεί για δεύτερη φορά να μην δοθούν αναδρομικά στους συνταξίχους, να ισχύσουν οι περικοπές Βρούτση του 2012. Διότι ο ίδιος υπουργός τότε έκοψε τα δώρα και έκανε τις μεγάλες περικοπές με το νόμο 4093 του 2012. Άρα αυτό που συντελείται την άλλη Παρασκευή αφορά όλους τους συνταξίχους και αφορά όλους τους Έλληνες, διότι αν οι δικαστές της Συμβουλή Επικρατείας αποφανθούν ότι δεν πρέπει να δοθούν αναδρομικά, το σκεπτικό που θα συνοδεύει αυτή την απόφασή τους θα απειλήσει και το μέλλον των συντάξεων. Άρα καλούμε τον κόσμο να επαγρυπνεί και βέβαιως όποιος μπορεί να έρθει την άλλη Παρασκευή 9,5 ώρα στο Συμβούλιο Επικρατείας, Πανεπιστημίου είναι το Συμβούλιο Επικρατείας, για να συμπαρασταθεί, διότι δεν πρέπει να αφήσουμε τον Υπουργό το σημερινό, διότι επαναλαμβάνω δεύτερη φορά επιχειρεί να μην δώσει τα αναδρομικά για τις δικές του περικοπές, προσδοκώντας ότι το Συμβούλιο Επικρατείας θα πει άλλα από αυτά που είπε το 2015 για το 2015 επί ετήσεως Βρούτση, είχε πει ότι πρέπει να δοθούν τα αναδρομικά. Άρα λοιπόν και εμείς έχουμε και την πίτα μας η ενυπέξη 17 στο Τιτάνια. Σας καλούμε, θα καλέσουμε τον κόσμο. Εκεί θα υπάρξει η σχετική ομιλία δική μας και άλλων εργατολόγων για το πού βαδίζουν το ασφαλιστικό, τα συνταξιωτικά, τα αναδρομικά και ούτω τα εργασιακά και ούτω καθεξής. Ευχόμαστε σε όλους λοιπόν πάλι καλές ειδήσεις, σε εσάς πάλι επιτυχία και βεβαίως με την παράκληση να μας δίνετε όπως μας δίνατε το φιλόξενο βήμα σας να ενημερώνουμε τον κόσμο, διότι υπάρχουν πολλά τα προβλήματα και φοβούμαι ότι θα γεννηθούν και άλλα προβλήματα στο μέλλον. Γι' αυτό εδώ είμαστε κάθε απόγευμα για να δίνουμε λύσεις και απαντήσεις σε όλους τους τηλεθεατές μας. Να καλησπερίσουμε και τον κύριο Μπολόφη. Καλή χρονιά, κύριε Μπολόφη. Με ευχάριστες ειδήσεις. Αγαπητή Σοφία, καλή χρονιά σε σένα. Καλή χρονιά εδώ στους καλεσμένους της σημερινής εκπομπής. Καλή χρονιά στους τηλεθεατές που μας ακούνε.
Θα ήθελα να σου πω ότι πρωτού ξεκινήσουμε και μπούμε και αναλύουμε τα θέματα του εργασιακού συνταξιοδοτικού ασφαλιστικού δικαίου, πολλά είναι σε κρεμότητα. Είναι μια χρονιά, θα έλεγα, καταλυτικών και καταιγιστικών εξελίξεων. Θα ήθελα να σου πω ότι η εκπομπή σου επιτελεί ένα άτυπο κοινωνικό έργο, διότι πραγματεύεται θέματα της άμεσης καθημερινότητας που αγγίζουν και αφορά το σύνολο του ελληνικού λαού. Ανεξαρτήτως σε ποια τάξη ανήκουν, σε μεσαία χαμηλά εισοδήματα, όλους ενδιαφέρουν οι συντάξεις, οι μισθοί, πώς θα διασφαλίσουν την πρώτη κατοικία, αγωνιούν για το μέλλον, το βιωτικό τους επίπεδο, πώς θα ανταποκριθούν στην εκπεραίωση των υποχρεώσεων προς τα ταμεία, προς τις εφορίες. Και πράγματι είναι εντυπωσιακή ανταπόκριση του κόσμου. Καθημερινά με σταματούν στον δρόμο και μου δίνουν συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Και βλέπω και εδώ πέρα ότι σε καθημερινή βάση. Ήδη μας έχουν καλέσει τηλεθεάτρες. Είμαι σίγουρος ότι κατακλείζεται το κοντρόλ από πολλά τηλεφωνήματα. Του λέγανε στην Πανεπιστημίου, είδαμε στην κυρία Μίκη. Λέω κάτσε, Μπολόφη. Και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω προσωπικά που μου δίνει την ευκαιρία που μου φιλοξενεί σε μια μόνιμη βάση, σε εβδομαδιαία βάση, δύο φορές την εβδομάδα, Τρίτη Παρασκευή. Και εύχομαι και το νέο έτος να συνεχίσει αυτή η σταθερή τηλεοπτική συνεργασία μεταξύ εμού, εσένα και του κυρίου καθηγητή. Να καλησπερίσουμε και τον κύριο Νικολακόπουλο. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου. Δεν θέλω να πω πολλά γιατί τα είπαν οι προλαλήσαντες και τα ενισχύω και σίγουρα έχουν δίκιο. Καλή χρονιά, καλή δεκαετία, διότι πάμε στη δεύτερη δεκαετία της προσφοράς σου στα δημοσιογραφικά με τη συγκεκριμένη εκπομπή. Να πούμε ότι πράγματι και στο πεδίο των οικονομικών υποθέσεων, των τραπεζικών μάλλον υποθέσεων, είναι καταλυτική αυτή η χρονιά. Θυμίζω ότι έχουμε φιλόδοξους, μάλλον πιεστικούς στόχους από την Ευρώπη να μειωθούν στο 20% περίπου τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια που πρέπει να φύγουν από το χαρτοφυλάκιο των κόκκινων δανείων. Άρα αυτή τη χρονιά θα δούμε πάρα πολλά μέτρα, θα δούμε πολλές προσπάθειες, είτε με τον Ηρακλή, είτε με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, τη λεγόμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα, είτε αισιοδοξώντας με το νέο νόμο που θα έχει ένα πάντρεμα του νόμου Κατσέλη και μιας εξοδικαστικής επίλυσης. Θέλω να ελπίζω προς τη σωστή κατεύθυνση και με γνώμονα τον άνθρωπο, να μην κοιτάμε μόνο τα νούμερα και να μην κοιτάμε μόνο το προσήλωση στο στόχο να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια, αλλά να δούμε επιτέλους, έστω για πρώτη φορά τόσο αργά, ποιες είναι και οι χρεώσεις αυτών των δανείων. Δηλαδή, αν πραγματικά τα 70 τόσα δισεκατομμύρια που είναι κόκκινα δάνεια είναι νόμιμα υπολογισμένα, υπάρχουν πραγματικά κεφάλαιο και νόμιμοι τόκοι και όχι υπερχρεώσεις, ώστε να δούμε με έναν εξορθολογισμό ποια είναι τα πραγματικά οφειλόμενα ποσά και οι δανειολήπτες να φύγουν από τα διέξοδα και κυρίως από την απειλή του πληστηριασμού της πρώτης κατοικίας. Πολλά θα συζητήσουμε. Σε πολύ λίγο θα δούμε τι γίνεται και στα ακίνητα, γιατί έχουμε εξελίξεις και στην αγορά ακινήτων. Θα δούμε και με την αναστολή πληρωμής του ΦΠΑ. Θα δούμε και το φορολογικό σκέλος, αλλά τι γίνεται και στα δάνειά μας. Έχουμε τις τηλεθεάτριες. Να καλησπερίσουμε την κυρία Ιωάννα. Καλή χρονιά, κυρία Ιωάννα. Καλή σας χρονιά για όλους και για όλα. Να είμαστε καλά, υγεία. Πάνω απ' όλα. Απλά ήθελα να πάω στον κύριο Μητρόπουλο που είχα ξανασυζητήσει για τη σύνταξη. Μάλιστα. Ο σύζυγος το 2003 βγήκε στη σύνταξη με 890 ευρώ. Με το κόψιμο πήγαμε 740. Συν της άλλης μας έρχεται ένα ωραίο χαρτί και λέει ότι από το 2003 μέχρι το 2017 που μας ήρθε το χαρτί, μας λέει ότι οφείλεται, επειδή παίρνετε περισσότερη σύνταξη, 22.000. Και από το 17 του Ιουλίου μέχρι σήμερα μας κάνουν κρατήσεις 230 το μήνα. Και σύν της άλλης, από τη σύνταξη τη δικιά μου που έπαιρνα του ΤΕΒΕ, μου κόψανε το ΕΚΑΣ από τον πρώτο χρόνο του συζύγου που έπαιρνε σύνταξη. Δεν κάνουμε τίποτα, περιμένουμε όλα απαντήσεις, τίποτα. Πώς να ζήσουμε με αυτά τα λεφτά? Έχει δίκιο, κυρία Ιωάννα, για το ΕΚΑΣ τα έχουμε εξηγήσει. Τα έχουμε εξηγήσει πολλές φορές. Κυρία Μίκη, ότι πια αποφάσισαν όλοι και τα πέντε κόμματα του μνημονίου, αποφάσισαν με το τρίτο μνημόνιο, αλλά το υλοποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έκοψε το ΕΚΑΣ. Τώρα, για τη σύνταξη, θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Ιωάννα, αφού της πούμε και χρόνια πολλά, εάν το 2017 έκανε καμιά ένσταση ή απλούστατα δέχτηκε
χωρίς να αντιδράσει το συμψηφισμό και την παρακράτηση. Αν δεν έχει κάνει τότε ένσταση, έχει δεχτεί τα τετελεσμένα και συνεπώς δεν μπορούμε να κάνουμε δυστυχώς κάτι, κυρία Ιωάννα. Αν το 2017 δεν αμφισβητήσατε τις οφειλές. Αν μπορούσατε να αμφισβητήσετε. Και τώρα τελευταία περάσαμε από επιτροπή και ακόμη ειδοποίηση δεν μας έχουν. Ωραία, ας αφήσει όταν, τότε ένα τηλέφωνο. Όταν υποβάλλεται μία ένσταση και εκδίδεται απορριπτική απόφαση, χορηγείται η δυνατότητα να προσφύγεται στο διοικητικό δικαστήριο με την υποβολή αντίστοιχης διοικητικής προσφυγής. Ναι. Αυτό συντελείται όταν εκδίδεται η απορριπτική απόφαση επί της ενστάσεως εντός μιας αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών. Αν δεν το έχετε κάνει ούτε αυτό, δηλαδή περαιτέρω, δεν πήγατε στο επόμενο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης της υποθέσεως, έχει παγιωθεί το χρέος και είστε παροπλισμένοι. Δηλαδή δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αναμένει, λέει η κυρία Ιωάννα, κάτι αναμένει κάτι τώρα. Κάτι αναμένεται. Για να αφού αναμένει, να μας ενημερώσει μήπως υπάρχει ακόμη περιθώριο, κύριε Μπολόφη, να αμφισβητήσουμε και διοικητικός, δικαστικός σε αυτά, ελπίζω, κυρία Ιωάννα. Να αφήσετε ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μπολόφη. Μάλιστα, οι συνεργάτες θα κρατήσουν λοιπόν το τηλέφωνο. Στο τέλος της εκπομπής θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Να καλησπερίσουμε και την κυρία Μαρία. Ναι. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά, να είστε καλά. Εγώ εσείς... θέλω να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή. Μάλιστα. Είμαι χείρα 1,5 χρόνο. Έχω κάνει όλες τις απαραίτητες στο ΤΕΒΕ, για το ΤΕΒΕ εννοώ. Μάλιστα. Αν μπορώ να πάρω σύνταξη από το ΤΕΒΕ. Μάλιστα. Δική σας σύνταξη, κυρία, είχατε? Όχι. Παίρνω μόνο, πήρα τη σύνταξη του δημοσίου του συζύγου μου, χείρας, αλλά όταν πήγα στο ΤΕΒΕ, μου είπαν ότι επειδή παίρνεις κι άλλη, ο κύριος Κατρούγκαλος την έκοψε για τις χείρες τη δεύτερη. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα μας δώσει. Για τη δεύτερη τριετία, μετά την τριετία, είπε η... Δεν είναι για την... Δεν είναι καταρχήν, δεν τίθεται θέμα μείωσης, μάλλον να μην καταβληθεί σύνταξη. Μπορεί να δικαιούστε δύο συντάξεις χειρίας από διαφορετικά ταμεία. Απλώς μετά την πάροδο τριετίας, από εκεί και πέρα, μειώνεται. Αν λαμβάνεις σύνταξη που λέμε ή εργάζεσαι, μειώνεται κατά το ίμιση. Δεν καταργείται. Άρα δεν είναι καλά ενημερωμένη, κυρία Μαρία, διότι απαγορεύεται να κοπεί, αν έχει δικαίωμα προς τούτο. Υπ' αυτή την έννοια θέλω να ενημερωθούμε, διότι μπορεί να τύχει δύο αυτοτελών συντάξεων χειρίας. Μάλιστα. Καμία δεν καταργείται. Περιορίζεται. Απλά βέβαια μετά την τριετία κόβεται. Άρα δεν έχει κάτι να δούμε. Να δούμε αν έχει προϋποθέσεις θεμελίωσης της δεύτερης σύνταξης, κυρία. Άρα εσείς γνωρίζετε αν έχετε τις προϋποθέσεις από τον δεύτερο φορέα? Βεβαίως, γιατί μου το έχει αναλάβει. Μπορώ να μιλήσω? Βεβαίως, κυρία Μαρία. Επειδή μιλάει ο κύριος καθηγητής. Επειδή πήγα στο ΤΕΒΕ, έχω κάνει όλες τις διαδικασίες από την πρώτη στιγμή που χάθηκε ο σύζυγός μου. Μάλιστα. Και όταν πήγα μετά από 5 μήνες, τους λέω δεν θα πάρω σύνταξη. Μου λέει θα πάρετε στην αρχή, μου είπαν. Μετά ξαναεπιστρέφω ταυτοχρόνως και μου λέει ακούστε κυρία Κουνάδη, δεν μπορείτε να πάρετε διότι ο κύριος Κατρούγκαλος την έχει κόψει τη δεύτερη αφού παίρνετε πρώτη. Αφού παίρνετε από το θέλει αυξημένες προϋποθέσεις για δεύτερη σύνταξη γύρατος. Θέλει 16 ή 20. Όχι γύρατος, είναι το τέλος που πήρε ο σύζυγός μου. Όχι, λέω, όταν είναι δεύτερη σύνταξη, όταν ακολουθεί, έπεται, παίρνετε μία πρώτη συντάξη με παροχή και έπεται, ακολουθεί μία δεύτερη, απλώς είναι αυξημένες οι προϋποθέσεις. Θα πρέπει να αφήσετε τα τηλέφωνα, να δούμε τι χρόνο ασφάλισης είχε ο αποβιός σας, για να δούμε αν πληρείτε αυτές τις αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις. Επειδή είναι δεύτερη σύνταξη, έχει πιο αυστηρές προϋποθέσεις ο νομοθέτης. Κυρία Μαρία, όπως είπε ο κύριος Μπολόφης, δεν είναι σωστό αν σας είπανε ότι ο νόμος κατήργησε τη δεύτερη σύνταξη χειρίας. Δικαιούστε και δεύτερη. Μόνο που κοιτάμε τώρα, ερευνούμε, αν έχετε θεμελιώσει προϋποθέσεις για τη δεύτερη σύνταξη χειρίας. Αφήστε ένα τηλέφωνο και να το παρακολουθήσω εμείς, κυρία Μητυλή. Κύριε καθηγητά μου, σας συμπαθώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτή η αγάπη πάντως που σας δείχνουν είναι μοναδική. Να είστε καλά, θα ενδιαφερθούμε εδώ, αφήστε ένα τηλέφωνο και θα λύσουμε το θέμα, κυρία Μίτσελ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρία. Καλή χρονιά να έχουμε. Για να το καταλάβουν, κυρία Μίτσελ, όταν λαμβάνεις μία σύνταξη και θέλεις να πάρεις μία δεύτερη, είναι πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις. Δεν είναι τα ελάχιστα ώρα ή οι ελάχιστες ασφαλιστικές υποκατηγορίες. Mm-hmm. Και ενδεχομένως αποβιώσεις να μην είχε. Θα δούμε εμείς εντελεστατωμένα αναλυτικά, εξονυχιστικό έλεγχο και να δούμε αν πράγματι είχε τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης. Καλησπέρα σας, κύριε Δημήτρη. Γεια σας, κυρία Μίτιλη. Χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και για τους εκλεκτούς συνεργάτες σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο καθηγητή θα ήθελα. Ορίστε, κύριε Δημήτρη. Κύριε καθηγητά, καλή χρονιά σας εύχομαι. Καλή χρονιά, όλα καλά σας εύχομαι. Έτσι, να βγαίνετε να μας ενημερώνετε. Ήθελα απλώς να ρωτήσω, έχω μία απορία. Η δίκη των δικών που θα γίνει στις 10 του μηνός, τι νόημα έχει να βγει η αποφάση του Συμβουλίου Επικρατείας οι προηγούμενες, να βγουν συνταγματικές πλέον για να μην μας δώσει η κυβέρνηση τα αναδρομικά τα οποία τα περιμένουμε με αγωνία να αποκαταστήσουμε κάποιες κρεμότητες που έχουμε όλα αυτά. Τι νόημα έχει δηλαδή, γιατί ο κύριος Βρούτσης κατέφυγε πάλι σε μια δίκη. Δηλαδή τι, να μην τα δώσει, δεν θέλει να τα δώσει, γιατί δεν παίρνει μια πολιτική απόφαση να μην τα δώσει τελικά. Και θα ήθελα να ρωτήσω, το διοικητικό πρωτοδικείο σε μία αγωγή πόσες αναβολές μπορεί να δώσει σε μία δίκη, γιατί μέχρι στιγμής έχω δύο αναβολές. Τώρα με απόφαση της Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας εν όψη, κύριε Δημήτρη, της συζήτησης την άλλη Παρασκευή, έχουν αναβληθεί όλες οι υποθέσεις. Και έχει δοθεί κατεύθυνση στους διοικητικούς πρωτοδίκες να μην εκδίδουν αποφάσεις. Τώρα, με το έγγραφο που έχει καταθέσει ο κύριος Βρούτσης, δυστυχώς ο ίδιος υπουργός που έκανε τις περικοπές και που βγήκαν αντισυνταγματικές το 2015, ζητάει να μην ισχύσουν οι αποφάσεις του 2015. Είναι παραλογισμός. Δηλαδή το Συμβούλιο Επικρατείας θα αναιρέσει τον εαυτό του. Το Συμβούλιο Επικρατείας με την πιλωτική δίκη, με το αίτημα του κυρίου υπουργού, καλείται να πει άλλα από αυτά που είπε το 2015. Γι' αυτό λέω είναι παραλογισμός. Θα πει για το ανώτατο δικαστήριο, κύριε καθηγητά. Δεν είναι ντροπή να αναιρέσει δηλαδή τις αποφάσεις προηγούμενες στο Συμβούλιο Επικρατείας. Και μας στενοχωρεί, διότι όπως είπα σήμερα και στον εκπομπή του κυρίου Παπαδάκη στον Αντένα και το λέω τώρα και στην κυρία Μίτιλη, ότι η σημερινή πρόεδρος δυστυχώς ήταν στη μειοψηφία τότε και είχε πει να γίνουν οι περικοπές. Έχουμε μπερδευτεί τώρα. Η σημερινή πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας ήταν στη μειοψηφία των δικαστών που είχαν πει ότι δεν είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές. Γι' αυτό λέω είναι δύσκολο και για το κύρος της δικαιοσύνης. Μπαίνει σε δοκιμασία η δικαιοσύνη. Εκτίθεται η δικαιοσύνη, κύριε καθηγητά. Μα αυτό λέω και δεν ξέρω γιατί το έκανε έστω την τελευταία στιγμή να μαζέψει την αίτησή του ο κύριος Βρούτσης. Κάτι να γίνει, να μην πάμε και εκτεθεί η δικαιοσύνη. Την άλλη Παρασκευή πάντως μας γνωστοποίησαν σήμερα ότι θα γίνει... στο Συμβούλιο. Ορίστε. Λέω, μπορώ να έρθω να βεβαίως και όποιος κόσμο, βεβαίως και να το παρακολουθήσετε κανονικά να έρθετε. Μπορείτε να επαναλάβετε γιατί μας καλούν και πολλοί τηλεθεατές με ενημερώνουν συνεργάτες πότε μπορούν να βρεθούν για να ενημερωθούν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημήτρη. Να είσαι καλά, κύριε Δημήτρη. 9.30 ώρα την άλλη Παρασκευή, 10 του μηνός, το Συμβούλιο Επικρατείας, η Ολομέλεια συνεδριάζει, Πανεπιστημίου είναι το Συμβούλιο Επικρατείας. Και εκεί όποιος θέλει μπορεί και να έρθει να παρακολουθήσει και βέβαια να συμπαρασταθεί, διότι είναι όντως η μάχη των μαχών. Το ξαναλέμε, κυρία Μίτιλη, επειδή έχουμε και επιφανείς νομικούς εδώ, δεν είναι μόνο αν θα δοθούν τα αναδρομικά που είναι υπόθεση ζωής για πολλές οικογένειες. Είναι και για το μέλλον των συντάξεων. Αν το Συμβούλιο Επικρατείας πει δυστυχώς κάποιες σκέψεις που είπε και με τον νόμο Κατρούγκαλου, κινδυνεύουν οι συντάξεις και το ύψος τους για πολλά χρόνια μετά. Αν καταλήξει ότι για λόγους οικονομικούς, κρίσης κλπ. Πρέπει να μειώνονται συνεχώς οι συντάξεις. Είναι δύσκολη η απόφαση, είναι σημαντικό το δικαστήριο και καλούνται και οι συνταξιούχοι να συμπαρασταθούν.
Πριν περάσουμε στον επόμενο τηλεθεατή, θα πάμε στη Σάνδρα τη Γεράγγελου, γιατί θα δούμε για αυτή τη νέα πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεις έως 48. Ποιοι λοιπόν, τι να περιμένουν και τι προϋποθέσεις πρέπει κάποιος να έχει για να μπορέσει να αλλάξει στις δόσεις, Σάνδρα μου. Πράγματι, μέσα στις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί και σχετική απόφαση και θα τεθεί και σε λειτουργία η πλατφόρμα για τη νέα πλέον πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Οφειλές λοιπόν που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τέλος του 19, αλλά και όσες δημιουργούνται στο εξής. Και βέβαια για τις παλαιότερες οφειλές, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν ρυθμιστεί μέχρι την 1η Νοεμβρίου του 2019 σε κάποια άλλη ρύθμιση. Θα μπορούν λοιπόν να ενταχθούν σε αυτή την καινούργια ρύθμιση με τις διπλάσιες δόσεις. Τακτικές οφειλές όπως είναι ο ένφια, ο φόρος εισοδήματος, τα έλλη προς την εφορία θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 24 δόσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα αντικίνητρο, διότι όποιος επιλέξει να ρυθμίσει σε πάνω από 12 δόσεις θα έχει πολύ μεγαλύτερο επιτόκιο από ό,τι αν ρυθμίσει τις οφειλές του σε μέχρι 12 δόσεις. Τώρα, έκτακτες οφειλές ή φόροι, όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς, θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 48 δόσεων. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια. Η δόση, το ελάχιστο ποσό δόσης θα είναι στα 30 ευρώ. Όπως και στις παλαιότερες ρυθμίσεις, προκειμένου να παραμείνει κάποιος στη ρύθμιση, θα πρέπει να είναι συνεπής πέρα από την αποπληρωμή των δόσεων και στις φορολογικές του υποχρεώσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορεί να ρυθμίσει κάτι, δεν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση, είναι όμως κάτι το οποίο θα δούμε, θα υπάρχει δυνατότητα μέσα στις επόμενες ημέρες. Γιατί Γιώργο μου θέλουμε βιώσιμες λύσεις των οφειλών που έχουμε και σε τράπεζες και στο δημόσιο. Να δούμε όμως και τις λύσεις που έχουμε στις τράπεζες, γιατί πλέον είμαστε αντιμέτωποι και πρέπει να βρίσκουμε και γρήγορες λύσεις. Ακριβώς. Πολύ σωστά το λες και πολύ εύστοχα είπες και προηγουμένως στην εισαγωγή για το θέμα των ακινήτων. Εδώ έχουμε μια συγκυρία η οποία είναι λίγο περίεργη και μάλλον εις βάρος των δανειοληπτών, γι' αυτό πρέπει να έχουμε άμεσες λύσεις και να τρέξουν, να επιδιώξουν πρώτο μια συμβαστική λύση ή να ασκήσουν τα δικαιώματά τους δικαστικά. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Με την αναστολή του ΦΠΑ δημιουργείται εύλογο ενδιαφέρον πολλών επενδυτών, παύλα κορακιών να το πούμε και ευθαρσώς, να διεκδικήσουν ακίνητα με τη διαδικασία των πληστηριασμών. Είτε είναι τράπεζες, είτε είναι κάποιοι κερδοσκόποι που θέλουν να αγοράσουν φθηνά ακίνητα. Επομένως, αφενός οι τράπεζες θα επιδιώξουν αύξηση των πληστηριασμών, ήδη θυμίζω ότι τον Νοέμβριο είχαμε πάνω από 10% αύξηση των πληστηριασμών από τον προηγούμενο μήνα, από τον προηγούμενο μήνα γύρω στο 7-8%, αλλά από τον προηγούμενο έτος πάνω από 10%. Και η προοπτική είναι για μεγαλύτερη ακόμα αύξηση το 2020. Επομένως, επειδή να το πω απλά, θα υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι για τα κίνητα και όχι μόνο οι τράπεζες, διότι μέχρι σήμερα γίνονταν οι πληστηριασμοί και βασικά οι τράπεζες παίρναν τα ακίνητα. Τώρα πλέον θα υπάρχουν αρκετοί πλειοδότες, άρα πρέπει να τρέξουν οι δανειολήπτες όσο το δυνατόν ή να κάνουν ρυθμίσεις εφόσον είναι βιώσιμες οι λύσεις ή να επιδιώξουν να ασκήσουν κάποια δικαιώματά τους. Επισημάνω εδώ τρία πράγματα που δυστυχώς δεν γνωρίζουν πολύ οι δανειολήπτες. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη από την εκπομπή σου, Σοφία, που σημαίνει ότι μπορούν να επιδιώξουν την ένταξή τους σε αυτή τη διαδικασία, ακόμα και αν δεν καταλήξουν σε μια βιώσιμη λύση, δηλαδή δεν την αποδεχτούν, τουλάχιστον να υπάρχει μια αναστολή όσο διαρκεί αυτή η διαπραγμάτευση και η διαδικασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ένα δεύτερο που θέλω να προσέξουν είναι ότι εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις, μπορούν ακόμα και τώρα να ασκήσουν να μπουν σε μια διαδικασία ρυθμίσεων δικαστική με τον νόμο Κατσέλη ή να επιδιώξουν να ασκήσουν κάποια δικαιώματα σχετικά με τις χρεώσεις που τους έχουν κάνει οι τράπεζες. Μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές έχουμε κάνει ρυθμίσεις χωρίς να εξετάσουμε το ύψος των οφειλών και αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές οι ρυθμίσεις που μας κάνουν με το κούρεμα που μας υπόσχονται είναι εικονικές. Εάν το δάνειο έχει ανεβεί τρεις φορές και μας κάνουν ένα κούρεμα 20-30%, είναι δώρον άδωρον, εφόσον δεν έχουμε ελέγξει τις χρεώσεις κατά πόσο είναι νόμιμη η συνολική οφειλή που έχει πάει στις τρεις φορές. Όπως επίσης, και τελειώνω με αυτό για να μην τρώμε το χρόνο, έχει να κάνει με τις μεταβιβάσεις των δανείων. Τώρα, και προηγουμένως πριν έρθω στην εκπομπή, μου κοινοποίησαν ένα χαρτί μια πελάτησά μου, σύμφωνα με την οποία έχει εξοφλήσει το Σεπτέμβριο την απέτηση
Και τώρα ήρθε η νέα εταιρεία που έχει πάρει το δάνειο και λέει ότι εγώ έχω πάρει το δάνειό σου και έχουμε εξοφλητική που έχει εξοφλήσει με την τράπεζα. Αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Πολλές φορές οι αθρώες, οι συνολικές μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίων δανείων των τραπεζών στα κερδοσκοπικά funds έχουν οδηγήσει στο να έχουν μεταβιβαστεί ποσά δανείων τα οποία δεν είναι γνωστά στους δανειολήπτες. Μάλιστα, οι επιστολές που τους έρχονται και λένε ότι έχει γίνει μεταβίβαση σε εμάς του δανείου, δεν αναφέρει το χρεωστικό υπόλοιπο. Όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση που σας είπα προηγουμένως, εκεί έχουμε εξόφληση. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε μια ρύθμιση με κάποιο κούρεμα. Όλα αυτά δεν μεταβιβάζονται ακριβώς όπως τα έχει υπόψη του δανειολήπτης και, εν πάση περιπτώσει, όταν του έρχεται ένα χαρτί χωρίς να γράφει το χρεωστικό υπόλοιπο, πρέπει να ζητήσει από την τράπεζα ή από το φαντ που έχει πάρει την υπόθεσή του ποιο είναι το υπόλοιπο, τι έχει μεταβιβαστεί και να ασκήσει τα δικαιώματά του. Θα μείνουμε μετά και θα το συζητήσουμε αυτό, γιατί υπάρχουν πολλές ερωτήσεις που δεν γνωρίζετε, δεν ξέρετε πού πρέπει να απευθυνθείτε, πώς να διαπραγματευτείτε και τι να κάνετε. Θα μας τα εξηγήσει όλα ο κύριος Νικολακόπουλος. Να περάσουμε στους τηλεθεατές μας. Είναι ο κύριος Ναπολέων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χρόνια σας πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Έχω να κάνω δύο ερωτήσεις. Βεβαίως. Είμαι αξιωματικός εν αποστρατεία. Μάλιστα. Είμαι ηλικίας 84 ετών και πέρασα στις 14 Φεβρουαρίου του 2019 από ΑΣΕΕ. ΑΣΕΕ σημαίνει Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή. Λοιπόν, και πήρα 92% αναπηρία. Χαρακτηρίζεται την αναπηρία μου στα ποσοστά αυτά. Τώρα για το επίδομα αυτό των 700 ευρώ μου είπαν δεν το δικαιούμαι διότι δεν βγήκε η αναπηρία μου μέσω του ΚΕΠΕΟ αλλά βγήκε από την ΑΣΕΕ. Και ρωτώ, η ΑΣΕΕ με την ΚΕΠΕΟ δεν είναι ελληνικά κριτήρια και από τη μία και από την άλλη? Γιατί να περίμενα πάρω αυτού του επιδόματος? Γιατί πρώτον θεωρείτε... αυτό. Δεύτερον, έχω τη σύζυγο η οποία ήταν ανεπάγγελτη, το επάγγελμά της ήταν οικιακά, είναι έμεσα ασφαλισμένη από μένα των ίδιων και πέρασε και αυτή από την ΑΣΕΕ. Πήρε 82% αναπηρία. 82% αυτό πως. Μ' ακούτε? Βεβαίως, ναι. Ναι, πλην όμως οι αποφάσεις της ΑΣΕΕ, ΑΝΕΕ και ΑΕΕ, ήσχαν μέχρι το 31 Δεκεμβρίου του 2018. Από το 2019 και εντάξει, δεν γίνονται, πώς το λένε, δεν αναγνωρίζονται για τους μη στρατιωτικούς, για άλλα μέλη. Εν συνεχεία πέρασε από τον ΕΦΚΑ και πήρε αντί 82, πήρε 67 εκατοστά αναπηρία. Εδώ προκύπτει το εξής πρόβλημα. Η γυναίκα που κάνει τα οικονομικά μου κάθε τέλος του έτους, μου είπε ότι υπέβαλε την αίτηση πάνω για τα 700 ευρώ το βοήθημα και την έβγαλε έξω το σύστημα διότι δεν μισθοδοτήθηκε τον Νοέμβριο του 2019. Πλην όμως από την επιτροπή που πέρασε το 7, έχει λαμβάνει σύνταξη από τον Απρίλιο του 2019. Επειδή δεν πήρε τα χρήματα στο χέρι, γιατί να απολυθεί αυτή η αίτηση, αφού δικαιωματικά από τότε δικαιούται 313 ευρώ το μήνα βοήθημα. Μάλιστα, γιατί πάμε τώρα να δούμε σιγά σιγά και να δίνουμε απαντήσεις στις ερωτήσεις. Το πρώτο ερώτημα σχετικά. Το πρώτο όσον αφορά, ναι μεν η ΑΣΕΕ είναι ένας φορέας που πιστοποιεί αναπηρία, αλλά για να δώσει επιδόματα, το λέει η νομοθεσία, είναι άλλος καθήλυνα αρμόδιος. Δηλαδή, ο κάθε φορέας για να δώσει ένα επίδομα έχει ένα θεσμοθετημένο όργανο. Δεν σημαίνει ότι αποτελεί πανάκια, έχω πάει κάπου αλλού, μου πιστοποίησαν 90% αναπηρία, ότι δεσμεύεται η πρόνοια για να δώσει. Άρα λοιπόν ήταν ναι μεν απεφάνθη, αλλά ως μη αρμόδιος, άρα ως καθήλυνα αρμόδιος.
και τον παραπέμπει στον αρμόδιο φορέα. Ακριβώς για να δουν αν θα επικυρωθεί αυτό το ποσοστό για να λάβει το επίδομα απόλυτης αναπηρίας. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, δεν έχω πολύ καταλάβει ακριβώς με τη σύζυγο. Προϋπόθεση πάντως όσον αφορά τους ανάπηρους είναι να παίρνουν από τον ΟΠΕΚΑ. Ακριβώς, επίδομα για να μπορέσουν. Προνοιακά επιδόματα, ακριβώς. Δηλαδή, απευθύνθηκε σε μία αρμόδιο και γι' αυτό ακριβώς. Δεν μπορεί να λάβει. Αφήστε το τηλέφωνό σας για να σας τα εξηγήσουμε αναλυτικά στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Και όπως εξηγεί και το φορολογικό σκέλος, γιατί κάποια στιγμή είπε γιατί δεν έλαβε τα 700 ευρώ, είναι λοιπόν ότι πρέπει να λαμβάνει και ήταν βασική προϋπόθεση από τον ΟΠΕΚΑ. Γιατί μας είπε για τη σύζυγο με ένα ποσοστό αναπηρίας, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στο 82%. Αλλά μετά είναι και το άλλο, ότι τα ποσοστά, συγγνώμη που διακόπτω, βγήκανε τώρα το. Δηλαδή μεταγενέστερα από το 18 που έπρεπε να υπήρχαν για να πάρουν τα επιδόματα. Δηλαδή, αν η αναπηρία είναι μεταγενέστερη, η διάγνωση της αναπηρίας, δεν μπορεί να πάρει το επιδόμα. Άρα λοιπόν, αφήστε και το τηλέφωνό σας, θα εξηγήσουμε όλα αναλυτικά. Να ευχαριστήσουμε τον τηλεθεατή μας, να καλησπερίσουμε την κυρία Ευγενία. Καλησπέρα. Καλή χρονιά, καλησπέρα, κύριε Ευγενία. Μπορώ να ρωτήσω? Βεβαίως. Χρόνια πολλά πρώτα-πρώτα. Και δεν ήθελα να ρωτήσω, όταν ένα ζευγάρι συνυπηρετεί, όπως εγώ και ο άντρας μου, εξυνταξιοδοτήθηκε μάλλον από το ΙΚΑ, αν λείψει ο ένας από τους δύο, δικαιούνται μέρος της συντάξεως? Βεβαιότατα. Αν αποβιώσει, δεν καταλαβαίνω. Μάλιστα. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Δεν σας ακούω, δηλαδή δουλεύαμε. Αν συντρέξει αυτό το δημιουργό γεγονός της απώλειας που λέτε, βεβαίως δικαιούται σύνταξη χειρίας. Βεβαίως. Και ο άντρας από τη γυναίκα? Βεβαίως, κατά εφαρμογή της αρχής της ισότητας ή της μεταχείρισης, ό,τι δικαιούται η γυναίκα, κατακολουθεί δικαιούται και ο άντρας. Ακριβώς το ίδιο. Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Υπάρχει δικαίωμα, κυρία, υπάρχει. Επειδή είμαστε στο ΙΚΑ και οι δύο, όπως είδατε. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν έχει σημασία. Είναι από διαφορετικό ταμείο. Είναι από το ίδιο ταμείο, είναι συρροή συντάξεων από διαφορετικό αίτιο που λέμε. Μία είναι προσωπική σύνταξη γύρω ή άλλη χειρίας. Θα πάρετε τη δική σας και τμήμα του αποβιώσαντος. Εύχομαι να ζήσετε δεκαετίες μαζί. Να ζήσετε δεκαετίες μαζί, αλλά λέω, αν συμβεί αυτό, υπάρχει δικαίωμα. Κανονικά, κυρία, κανονικά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πριν αποδεσμεύσουμε και ευχαριστήσουμε τη Σάνδρα Ντιγεράγγελο και πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα δούμε τι γίνεται. Γιατί 2020 τώρα δεν υπάρχει αυτό το που γνωρίζαμε, Σάνδρα μου. Χρειαζόμαστε το 30%. Αλλάζει λοιπόν το σύστημα από 1/1/2020, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος, δηλαδή όχι μόνο μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες που έχουν το αφορολόγητο, αλλά ακόμα και ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και όσοι εισπράττουν εισοδήματα από ακίνητα, είναι υποχρεωμένοι να συλλέγουν με πλαστικό χρήμα δαπάνηση με το 30% του εισοδήματός τους. Υπάρχουν φυσικά εξαιρέσεις. Οι σημαντικότερες από αυτοί είναι όσοι δαπανούν πάνω από το 60% του εισοδήματός τους σε φόρο εισοδήματος, ένφια και στεγαστικό δάνειο, όπου το 30% μειώνεται στο 20%. Παραμένει φυσικά το πέναλτι του 22% σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε το απαιτούμενο ποσοστό. Επομένως, νέες διαδικασίες. Σημαντικότερη αλλαγή είναι και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για όσους εισπράττουν εισοδήματα να ξεχάσουν το παλιό καθεστώς. Πλέον και αυτοί θα πρέπει να προσκομίσουν δαπάνες με το πλαστικό χρήμα. Και επειδή μας ρωτάτε πάρα πολύ, άνω των 70 ετών, δεν χρειάζεται. Εξαιρούνται πέρα από την χρήση πλαστικού χρήματος και από τη συλλογή των χάρτινων αποδείξεων. Άρα για εσάς που μας καλείτε και μας ρωτάτε τι γίνεται, αν χρειάζεται να μαζεύουμε αποδείξεις, δεν χρειάζεται να μαζεύουμε. Άρα και για τους κάτω 70 θα πέσει στα δικαστήρια. Είναι παραλογισμός, είναι παρανομία αυτό. Να βάζεις ποινή, το κουβέντιαζα με έναν καλό μου φίλο επιχειρηματία, τους καλύτερους Έλληνες, τον Παναγιώτη τον Τζιγαρίδη προηγουμένως. Το αντιλαμβάνεστε τι λέει να σας τιμωρεί, κυρία Μίτιλη. Αυτό το 22. Επειδή δεν πιάσατε στόχο κατανάλωσης. Δηλαδή μέχρι τώρα φορολογούσαν για αυτά που κατανάλωνες. Όχι ποινή για αυτά που δεν καταναλώνεις. Ή δεν έχεις, άρα στην διαφορά του ποσού τώρα θα σε φορολογήσω για κάτι το οποίο δεν έχει. Και οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί που μας τα επέβαλαν τώρα προβληματίζονται να βάλουν στις ηλεκτρονικές ένα 5%. Και εμάς, επειδή μας θεωρούν ό,τι μας θεωρούν, κυρία Μίτιλη, βάνε και 30% και τα δεχόμαστε κι εμείς. Αυτό είναι. Σε καμία χώρα από αυτές που μας επέβαλαν
αυτό το άθλιο μέτρο που είναι παράνομο, θα πέσει στα δικαστήρια, είμαι σίγουρος, θα το πολεμήσω και εγώ με την ομάδα μας, την επιστημονική. Κυρία Μίτλ, τώρα το συζητάνε και Ολλανδία και Γαλλία και Γερμανία αυτά. Σε πολύ λίγο θα δούμε τι γίνεται με τους ελεύθερους επαγγελματίες, δωρεάν ένσημα για 12 μήνες, τι πρέπει να γνωρίζετε. Θα δούμε και για τι γίνεται και με τα ακίνητα. Θα συνεχίσουμε γιατί πολλές ερωτήσεις με τις μεταβιβάσεις ακινήτων λόγω δόλου και τι πρέπει να προσέξουν οι δύο γονείς που μεταβιβάζουν τα ακίνητα στα παιδιά τους. Τι γίνεται με τον νόμο Κατσέλη, γιατί κάποιοι είστε και πολλοί θεωρείτε ότι μπορείτε να κάνετε κάποια καλύτερη διαπραγμάτευση. Θα απαντήσουμε. Όπως επίσης θα απαντήσουμε και σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις για συντάξεις, ασφαλιστικό και βεβαίως για τις ρυθμίσεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σάνδρα Τιγεράγγελη που ήταν σήμερα κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Εδώ κάθε απόγευμα στο 901-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Να πούμε ότι μας βλέπετε και μέσω διαδικτύου στο www.attica.gr. Πάμε να συνεχίσουμε μαζί με τον Γιώργο τον Νικολακόπουλο, γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις. Κάποιος ήταν μέσα στον νόμο Κατσέλη. Από την άλλη, όμως, νομίζει τώρα ότι μπορεί να πετύχει κάποια πιο δελεαστική πρόταση με την τράπεζα και συμφωνία. Ακριβώς. Τι μπορεί να κάνει και τι του συμφέρει να κάνει. Σοφία, πολύ σωστά το λες. Υπάρχει, να σημειώσω, και τεράστια πίεση από την πλευρά των τραπεζών. Κυρίως για αυτούς που έχουν κερδίσει ευνοϊκές αποφάσεις, είτε σε πρώτο επίπεδο, είτε στην την οριστική απόφαση. Τους παίρνουν καθημερινά τηλέφωνο, δεν είναι υπερβολή αυτό. Και το πρωί μιλούσα με εκπρόσωπο συγκεκριμένης τράπεζας, που γελάω διότι είναι λίγο κωμικοτραγικό. Τους πιέζουμε να μας δώσουν λογαριασμό, να πληρώνεται η δόση από τον νόμο Κατσέλη. Δεν δίνουν λογαριασμό και πιέζουν τον δανειολήπτη να κάνει ρύθμιση και να παραιτηθεί από τον νόμο Κατσέλη. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν δύο μεγάλες παγίδες. Η πρώτη είναι ότι η ρύθμιση πρέπει να την δει εξονυχιστικά ο δανειολήπτης με τη βοήθεια και του δικηγόρου του. Διότι το να παραιτηθείς από μια δικαστική προστασία που δεν μπορείς να ξαναβρεις, ο νόμος Κατσέλη, η προστασία της πρώτης κατοικίας από 28 Φεβρουαρίου του 19 έπαψε. Επομένως, και να ξανακαταθέσει δικόγραφο, δεν θα έχει τα ευεργετήματα που είχε με το αρχικό δικόγραφο για το οποίο κέρδισε τη δικαστική απόφαση. Δεύτερον, η συγκεκριμένη ρύθμιση που του λέει η τράπεζα πρέπει να την εξετάσει κατά πόσο τα ποσά που θα πληρώσει θα είναι λιγότερα από αυτά που θα πλήρωνε με τον νόμο Κατσέλη και θα είναι μια πάγια ρύθμιση, μια ρύθμιση μέχρι το τέλος, να το πω απλά. Διότι πολλές φορές μας ξεγελάνε με κάποιες ρυθμίσεις προσωρινές για κάποιο χρονικό διάστημα, για 2-3 χρόνια, αλλά μετά υπάρχει αύξηση της δόσης ή δεν είναι σαφής η επιβράβευση του κουρέματος. Να το πω απλά, λέει ότι θα πληρωθεί το πρώτο τμήμα, αλλά το δεύτερο τμήμα λέει ότι ενδέχεται η τράπεζα να το κουρέψει. Άρα πληρώνει το πρώτο τμήμα σε μια ρύθμιση 2-3-4 ετών. Και μετά είναι αβέβαιο αν θα εξοφλήσει το υπόλοιπο, αν θα θεωρηθεί εξοφλημένο το υπόλοιπο. Ένα άλλο ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό να κοιτάνε οι δανειολήπτες είναι το γεγονός ότι εφόσον ρυθμίσουν με μια τράπεζα, γιατί είναι δελεαστική πρόταση, υπάρχει το ρίσκο κατά πόσο θα υποβληθούν ενστάσεις από τις άλλες τράπεζες όταν θα γίνει το τελικό δικαστήριο ή εφόσον υπάρχει περιθώριο έφεσης, μπορεί να ασκηθεί έφεση από τις άλλες τράπεζες. Κατά πόσο υπάρχει ανισότητα στη μεταχείριση. Δηλαδή, να το πω απλά, πλήρωσε τον έναν δανειστή περισσότερο από ό,τι θα έβγαινε με τον νόμο Κατσέλη ή τον πλήρωσε προγενέστερα πριν υπάρχει τελική κρίση. Επομένως, πρέπει να βάλουν σε ένα καλάθι και αυτό και να μετρήσουν, να ζυγίσουν και αυτές τις συνέπειες των ενδεχόμενων ενστάσεων από τους άλλους δανειστές. Και ένα τελευταίο που πρέπει να δούνε είναι ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δύο διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, οι οφειλές που έχει βάλει στον νόμο Κατσέλη μπορεί να είναι από το δημόσιο ή από τις τράπεζες. Εάν από το δημόσιο υπάρχει κάποια υποφελής ρύθμιση, το λέγαμε και πριν για τις 120 δόσεις, πρέπει να πάμε εκεί ή με την πάγια ρύθμιση την καινούρια, διότι το δημόσιο έχει βγάλει δικαστικές αποφάσεις που λένε ότι η υπαγωγή των οφειλών στον νόμο Κατσέλη δεν είναι συνταγματική. Επομένως, εάν τις έχει υπαγάγει ο δανειολήπτης, οφειλέτης και αυτές τις οφειλές στον νόμο Κατσέλη,
να προτιμήσει, κατά τη γνώμη μου, να τις ρυθμίσει ξεχωριστά, διότι θα χάσει τις προθεσμίες και πιθανόν η απόφαση που τελικά βγει να του εξαιρεί αυτές τις οφειλές. Άρα, για μένα το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να δει αν τον συμφέρουν κάποιες ρυθμίσεις ξεχωριστά με τα ταμεία, με βάση τους νόμους. Και για δε τις τράπεζες, πρώτον, να δει την κάθε μία τράπεζα αν πραγματικά αυτό που αποτυπώνεται στο χαρτί, όχι αυτό που του λένε στο τηλέφωνο, το συμφέρει. Και φυσικά να επιδιώξει να κάνει συνολικές ρυθμίσεις και με τις άλλες τράπεζες, για να μην έχει τον κίνδυνο των εστάσεων, της μη ίσης μεταχείρισης των δανειστών. Και ξέρετε, οποιαδήποτε διαπραγμάτευση πάμε και κάνουμε με την τράπεζα ή οποιοδήποτε αίτημα, δεν μένουμε σε μία τηλεφωνική επικοινωνία ή μία προφορική διαπραγμάτευση. Οπωσδήποτε γραπτά αιτήματα, γιατί πολλοί μας λέτε ότι είχαμε βρει μία λύση, αλλά τελικά έμεινε τίποτα, μία προφορική. Να περάσουμε στους τηλεθεατές μας. Έχουμε τον κύριο Θανάση. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Γεια σας και χρόνια πολλά, ναι. Σας ακούμε, κύριε Θανάση. Ναι, να μιλήσουμε με τον κύριο για το ασφαλιστικό, θέλουμε τον κύριο Μητρόπουλο. Βεβαίως. Ορίστε, κύριε Θανάση. Χρόνια σας πολλά, κύριε Θανάση. Και εσείς χρόνια πολλά και είμαστε και πατριώτες. Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, γυναίκα μου, σε λίγο το Μάρτιο θα καταθέσει σύνταξη. Έχει ογά 17 χρόνια και 2.500 ένσημα περίπου. Και θέλαμε να ρωτήσουμε, Λίκα, είναι καλύτερα να καταθέσει πρώτα στον ογά και συνεχεία να δίνει. Να καταθέσει για το ΙΚΑ για να μας καθυστερήσουν που είναι διαδικασία. Και ακούτε τι θα σας πει ο κύριος Μπολόφης που είναι ο καλύτερος. Δεν είναι το και με τον ΟΓΑ ο κύριος Μπολόφης. Έχουμε ασχοληθεί και με τον ΟΓΑ. Τέλος τον πατριώτη μου. Καλά νέα. Καλά νέα. Θα προσπαθήσουμε μέσα στα πλαίσια των διαδάξεων. Έχει κάνει και φοβερό ρεπορτάζ τον έχουμε στείλει τον κύριο Μπολόφη. Θυμάστε τι λέγαμε. Καλά και έγκυρα νέα. Θα με κρίνει. Καταρχήν, δεν μπορείτε να επιλέξετε, γιατί ο τελευταίος φορέας είναι, θεωρείται και ο αρμόδιος σε πρώτη φάση. Η σύζυγός σας έχει 17 χρόνια ασφάλιση στον ΟΓΑ σαν τελευταίο φορέα. Τελευταίο φορέα, ναι, ναι. Και έχει και 2.500 ένσημα, δηλαδή 8 χρόνια και 4 μήνες στο ΙΚΑ. Έτσι δεν είναι? Πόσο χρονών είναι η σύζυγός σας? Είναι 67, θα βγει το Μάρτιο που θα καταθέσουμε. 67 χρονών? Ναι, ναι. Ωραία. Αυτά τα 17 χρόνια έχει πληρώσει εισφορές, γιατί υπήρχε μια μεταβατική περίοδος, 88-98, που ήταν προαιρετική ασφάλιση. Η σύζυγός σας... Είναι αγρός ειδικού καθεστώτος. Έχει πληρώσει εισφορές, δηλαδή καταλάβαινε, έχει μείνει παρακρατήσεις... Για... Είναι όλα πληρωμένα, όλα. Ωραία, πληρωμένα. Άρα πράγματι στα 67 δικαιούται μια σύνταξη, διότι πληρεί το ελάχιστο κατώτατο όριο που είναι 15 χρόνια η κυρία Μίτιλη, είναι πολύ ψάξει, πιο πάνω. Τα είχαμε ψάξει, 17 κύριε χρόνια συν 8,25, πολύ πιο πάνω. Άρα με το καλό, όταν γίνει 67 χρονών από την ημέρα. Όχι, θα γίνει, δεν είπε το Μάρτιο. Θα γίνει το Μάρτιο, μας είπατε. Ναι, το Μάρτιο. Ναι. Το Μάρτιο θα γίνει με το καλό την ημέρα, ημεροχρονολογία γεννήσεως. Από τούτο και στο εξής, μπορεί να υποβάλει τα χαρτιά της ηλεκτρονικά, γίνεται και στον ΟΓΑ, για να ετηθεί μια πλήρη σύνταξη, νέα σύνταξη στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης. Δηλαδή, θα συνυπολογιστεί και το κομμάτι του ΙΚΑ. Άρα λοιπόν δίνουμε ευχάριστα νέα, ευχάριστες ειδήσεις. Και λίγο εκεί το Μάρτιο να ξαναεμφανιστεί ο κύριος Θανάσης, να τον καθοδηγήσουμε να τύχει γρηγορότερης απονομής σύνταξης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θανάση. Καλή χρονιά. Να καλησπερίσουμε και τον κύριο Λουκά. Σας ακούμε. Κύριε Λουκά. Δεν μας ακούει ο τηλεθεατής μας. Πάμε στον Δημήτρη τον Πολό τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτά με τους ελεύθερους επαγγελματίες. 12 μήνες ένσημα, έτσι ώστε είναι να μπορέσουμε... Είναι σημαντικό, ήδη είχε ψηφιστεί με το νόμο 4611 από τις 17 Μαΐου του 2019 με το άρθρο 32, τροποποίησε το άρθρο 44 του 3986 και για πρώτη φορά λοιπόν χορηγείται η δυνατότητα και στους μη μισθωτούς να αναγνωρίσουν αυτό που λέγαμε επιδοτούμενη ανεργία. Ό,τι ίσχυε και για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, που χρησιμοποιούσαν, αξιοποιούσαν τον χρόνο της επιδοτούμενης ανεργίας σαν μια κατηγορία, σαν ένα είδος πλασματικού χρόνου για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Αυτό το προνόμιο πλέον έχει επεκταθεί με το άρθρο 32 του 4611 και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Όμως, για να μπορούν ακριβώς να κάνουν χρήση αυτού του προνομίου, πρέπει να συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις. Θα πρέπει από το 11 και μετά να πληρώνουν στο λογαριασμό του ΟΑΕΔ το ειδικό ασφάλιστρο που είναι της τάξης των 10 ευρώ, αυτοί που ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, μη μισθωτοί και πλέον είχαν πάυσει την επαγγελματική δραστηριότητα, πληρώναν λοιπόν το ειδικό ασφάλιστρο των 10 ευρώ,
Άρα πρικοδοτούσαν, χρηματοδοτούσαν τον λογαριασμό. Για την ανεργία των επιτιδευματιών. Ακριβώς. Δηλαδή και είχαν και τους χορηγούταν η καταβολή του αντίστοιχου βοηθήματος. Είχαν και την επιδότηση της ανεργίας. Άρα λοιπόν, αν πληρούνταν αυτές οι προϋποθέσεις, τότε λοιπόν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος αυτός ο χρόνος. Διευκρινίζουμε ότι αυτός ο χρόνος πώς αξιοποιείται για να θεμελιώσει κάποιο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Είτε για πλήρες είτε για μειωμένο, ανάλογα με τις υποκατηγορίες που υπάρχουν. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να εκδοθεί πράξη, όπως είναι οι άλλες κατηγορίες πλασματικών χρόνων, παιδιά, σπουδές, στρατό. Απλώς παίρνουν μια βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι πράγματι αναγνωρίζεται αυτός ο χρόνος ως χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας μη μισθωτών. Και αυτό συμπεριλαμβάνεται όταν έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης, συνυπολογίζεται για να χτίσουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Άρα λοιπόν, υπό αυτές τις προϋποθέσεις μπορούν και ελεύθεροι επαγγελματίες πλέον, για αυτούς που υποβάλλουν αίτημα από τις 17 Μαΐου και μετά, ημεροχρονολογία ενάρξης. Και για αυτούς μόνο που έχουν πληρώσει την εισφορά από το 2011, αυτοί μπορούν. Ακριβώς, να... είναι άρα, πολύ σημαντικό. Το, αν δεν πληρωθεί εισφορά, δεν μπορεί ακριβώς να έχει και ανταποδοτικότητα, να σου δώσει την επιδοτούμενη ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό αυτή. Άρα είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί έχουμε εναρμόνιση στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Γιατί πληρωθεί όμως, γιατί ξέρετε πάρα πολύ, αν δεν έχει πληρωθεί, δεν θα. Γιατί ξέρετε, είχαν αυτό το προνόμιο μισθωτή, δεν το είχαν ελεύθεροι επαγγελματίες και χάναν πολύ το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα. Και πολλοί δεν το πίστευαν αυτό. Δεν ξέραν ότι θα του χτυπήσει η κρίση, κυρία Μίτυλη. Δεν περίμενα ότι θα φτάσουν κάπου και θα γίνουν ανεργοί, θα κλείσουν επιχειρήσεις τους και δεν κατέβαλαν τη μικρή αυτή εισφορά. Και έρχονται τώρα και λέει να επαναγνωρίσουμε. Δεν μπορούν αν δεν είχαν πληρώσει τη συγκεκριμένη εισφορά. Κύριε Λουκά, καλή χρονιά, καλησπέρα σας. Γεια σας. Σας ακούμε. Τον κύριο Μετρόπουλο θα ήθελα να ρωτήσω. Βεβαίως. Κύριε Λουκά, χρόνια σας πολλά, κύριε Λουκά. Χρόνια πολλά, κύριε Μετρόπουλε. Τι κάνετε? Δώστε ξέρω. Ορίστε. Καλά, το ΕΚΑΣ μας το κόψαν που μας το κόψανε. Το κατεβάσαν 509 ευρώ. Τώρα πήγα προχθές, τα πήρα τη σύνταξη, μου κόψαν και 12 ευρώ. Είναι αυτό... εντολή να κοπεί από τα 509 ευρώ. Κύριε Λουκά, αυτό το 12 ευρώ να το δούμε και τον άλλο μήνα, διότι κάνανε κάτι διορθωτικές εκεί στους αλγορίθμους τους και μας έχουν γίνει πολλά παράπονα. Εμείς όμως και οι επιστήμονες της Ένωσής μας δεν βλέπουμε για ποιο λόγο να έχετε αυτή την μείωση τα 12 ευρώ. Περιμένουμε και τον άλλο μήνα θα ξαναπάρετε τηλέφωνο, θα σας αφήσετε ένα τηλέφωνο να σας πάρουμε κι εμείς, διότι δεν υπάρχει λόγος για αυτή την μείωση των 12 ευρώ. Ναι. Άρα περιμένουμε και τον άλλο μήνα. Άρα περιμένουμε τον άλλο μήνα. Ναι, ναι κύριε Λουκά, ναι κύριε Λουκά, μη σας ανησυχεί. Δεν υπάρχει για κάτι να επιβάλλει αυτή τη μείωση. Δεν το δούμε αυτό. Ναι. Εγώ πώς θα μάθω, κύριε Μετρόπουλε? Εδώ θα επανέλθετε, σήμερα το μάθατε. Τον άλλο μήνα θα ξαναμας δείτε, θα σας ξαναπαντήσουμε και εδώ είμαστε. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Λουκά. Να είστε καλά. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Πολλές ερωτήσεις. Θα απαντήσουμε σε πολύ λίγο και για τις επικουρικές. Διαβάζουμε πολλές ερωτήσεις των τηλεθεατών μας. Θα επαναλάβει ο κύριος Μητρόπουλος, γιατί πολύ θέλετε να βρεθείτε την άλλη Παρασκευή για να δείτε στο για τις... Συμβούλιο Επικρατείας. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στις 9.30 ώρα Πανεπιστημίου, στο Μέγαρο του Ανωτάτου Ακυρωτικού. Εκεί θα γίνει η μεγάλη μάχη για όλους τους συνταξίχους. Για τα ανδρομικά και είναι σημαντικό να στηρίξουν και ήδη οι συνταξιούχοι. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε εδώ στο 901-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πολλές ερωτήσεις και για τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Δυστυχώς το έχουμε πει πολλές φορές μέσα από αυτήν την εκπομπή, Γιώργος. Λόγω δόλου, άρα λοιπόν απορρίπτονται και το αντιμετωπίζουν πολλοί οφειλέτες. Προσοχή όμως, διότι οποιαδήποτε μεταβίβαση γίνει σε ένα δάνειο, σε ένα κίνητο το οποίο. Πάνω του, οι δύο συγγονείς στα παιδιά τους, πρέπει να προσέξουν. Και υπάρχουν κάποια σημεία πολύ λεπτά και πολύ σημεία παγίδες που λέω εγώ. Πολύ σωστά το λες, πολύ καλά ενημερωμένη. Εφόσον δει η τράπεζα ή οποιοδήποτε δανειστής ότι έχει γίνει μια μεταβίβαση, κυρίως με δωρεά, δηλαδή η γονική παροχή που λέμε συνήθως, σε συγγενικό πρόσωπο στα παιδιά μας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει το τεκμήριο, λέει ο νόμος, ότι έγινε δολίος, δηλαδή έγινε με σκοπό να μειωθεί η περιουσία για να μην πληρώσεις. Επομένως, πρέπει να αποδείξει αυτός που έκανε τη μεταβίβαση ότι δεν το έκανε δολίος. Τρία πράγματα είναι καλό πριν κάνεις αυτή τη μεταβίβαση να τα δει ο οφειλέτης. Το πρώτο είναι
να έχει μια ενήμερη ρύθμιση με την τράπεζα. Όταν πληρώνει, έστω και τη μειωμένη δόση που θα έχει κάνει μια ρύθμιση, δύσκολα μπορεί να αποδειχθεί ότι το έκανε δολίως για να μην πληρώσει. Το δεύτερο είναι, να βάλω και μια παρένθεση, αυτή τη ρύθμιση να τη συνεχίσει, όχι να την κρατήσει 1-2 μήνες μετά τη μεταβίβαση και να σταματήσει να πληρώνει, σημαίνει ότι έχει σκοπό να αποπληρώσει, δεν έχει σκοπό ακριβώς. Συνεπείς, λοιπόν. Και έκανα την μεταβίβαση, τη γονική παροχή, την έκανα γιατί το είχα υποσχεθεί στα παιδιά για κάποιο λόγο και έρχομαι στο δεύτερο θέμα που πρέπει να γραφτεί στο συμβόλαιο. Για ποιο λόγο κάνεις αυτή τη γονική παροχή? Για ενίσχυση της οικονομικής κατάστασης των παιδιών, για θέματα που έχουν να κάνουν με την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Πρέπει να γραφτεί κάτι συγκεκριμένο στη γονική παροχή για να το δει μπροστά του, να το πω απλά, να έχει τα όπλα άμυνας σε μια ενδεχόμενη αγωγή διάρρηξης, λέγεται, δηλαδή ακύρωσης αυτού του συμβολαίου. Και ένα τρίτο θέμα που πρέπει να κοιτάξει είναι εάν τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία είναι επαρκή ώστε να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Να το πω απλά, αν το μοναδικό του στοιχείο, το μοναδικό του περιουσιακό στοιχείο, αυτό το συγκεκριμένο ακίνητο που γίνεται η γονική παροχή, μπορεί εύκολα να κινήσει τις υποψίες της δολιότητας. Επομένως, αν δεν έχει άλλα ακίνητα που μπορούν να ρευστοποιηθούν για ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών και δεν είναι ενήμερος, δηλαδή υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, να αποφύγει να κάνει αυτή τη μεταβίβαση, εκτός αν υπάρχει και ένας τρόπος, το συγκεκριμένο παιδί που παίρνει το ακίνητο, εφόσον βάλει βάρος στο συγκεκριμένο ακίνητο, δηλαδή να το πω απλά, το πάρει το ακίνητο βεβαρημένο, δηλαδή με την προσημείωση της τράπεζας που υπάρχει οφειλή, δεν υπάρχει δόλος, διότι ουσιαστικά παίρνει κάτι το οποίο, αν θέλει να το κρατήσει, θα πρέπει να πληρώνει το δάνειο, διότι για το δάνειο αυτό υπάρχει προσημείωση στο συγκεκριμένο ακίνητο για το οποίο γίνεται η γονική παροχή. Επομένως, να τα προσέξει αυτά και πολύ εύστοχη ερώτηση που μου κάνεις, διότι ο δανειολήπτης που δεν τα προσέχει θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να ακυρωθεί η μεταβίβαση, να πληρώσει πολλά δικαστικά έξοδα και μετά ουσιαστικά η τράπεζα να τηρήσει και μια πολύ αυστηρή στάση απέναντί του, να μην του κάνει κάποιες ρυθμίσεις, να επιδιώξει να πάρει το ακίνητο και μάλιστα τώρα με τη διαδικασία των 100 ημερών, να το πω απλά, οι αγωγές διάρρηξης εκδικάζονται πολύ σύντομα. Δεν είναι όπως παλαιότερα που ήταν μια διαδικασία πολυμελούς συνήθως και πήγαινε μετά από πολλά χρόνια. Πρέπει να γίνει η διαδικασία εντός 100 ημερών, άρα δεν αξίζει τον κόπο να κάνεις κάτι εάν δεν το προετοιμάσεις σωστά ώστε να μην φαίνεται ενδεχόμενη δολιότητά σου. Σε πολύ λίγο θα δούμε τι γίνεται και με τις οφειλές, αλλαοφειλές και κληρονομιά. Διότι και εκεί είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζετε και πραγματικά έχουμε πει πολλές φορές σε μια κληρονομιά δεν είναι μόνο τα ακίνητα, είναι όμως και τα χρέη τα οποία όταν κάνουμε αποδοχή κληρονομιάς τα παίρνουμε και αυτά. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Θα σας ακούμε. Κοιτάξτε, έχω τη γυναίκα μου και έχει βγει με αναπηρία 82% από το 18. Μάλιστα. Παίρνει ένα επίδομα από τον ΟΑΕ. Η Επιτροπή έβγαλε δύο επιδόματα. Μας δίνουν μόνο το ένα. Λένε ότι δεν δικαιούμαστε το δεύτερο. Ισχύει αυτό? Δεν λαμβάνει αναπηρική σύνταξη η σύζυγός σας? Ναι, έχει και αναπηρική σύνταξη. Λαμβάνει αναπηρική σύνταξη, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Και αιτηθήκατε να λάβει και αναπηρικό επίδομα? Ναι, έχει βγει η Επιτροπή, έχει βγάλει αναπηρικό επίδομα ένα, δύο επιδόματα. Αυτοί μας λένε ότι δικαιούται μόνο το μεγαλύτερο και το μικρότερο δεν το δίνουν. Είναι σε ποια κατηγορία, είναι νεφροπαθής, έχει κάποια τέτοια... Είναι με σκλήρυση κατά πλάκας. Α, είναι με σκλήρυση κατά πλάκας, ναι, που ναι. Υπάρχει, είναι ειδικές κατηγορίες. Ναι. Γιατί ο βασικός κανόνας, αν παίρνεις αναπηρικό επίδομα και περβαίνει κάποιο όριο σύνταξη, δεν μπορεί να το πάρεις. Κατ' εξαίρεση, όσοι λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη, ναι, και είναι νεφροπαθής ή σκλήρυση κατά πλάκας, δικαιούται. Το πλαφόν περίπου είναι γύρω στα 680 ευρώ, αν θυμόμαι καλά. Μάλιστα. Δικαιούται, να του πούμε του κυρίου, όπως είπε ο κύριος Μπολόφης, ότι δικαιούται και τα δύο. Μόνο που ο νόμος απαράδεκτα έχει βάλει πλαφόν. Έχει βάλει το πλαφόν και μένει εκτός. Δεν θα παίρνεις, κύριε Νίκο. Και από τα δύο που δικαιούσε, λάθος αν του είπανε ότι δικαιούσε το ένα. Πρέπει να μην ξεπερνούν και τα δύο, κυρία Μίτη, ένα πλαφόν. Το πλαφόν των εξακουσιών. Νομίζω καθαρά είναι. Αυτό είναι, κύριε Νίκο, που σας είπαμε. Αν σας πούνε κάτι διαφορετικό, παρακαλώ,
απευθυνθείτε πάλι άρα, σε εμάς. Άρα λοιπόν είναι το πλαφόν το οποίο τον βγάζει εκτός ως προς την... για ναι, να πάρει να παρα... να αν υπερβαίνει, σου λέει υπάρχει συρρήκνωση, πάει σε αυτό το πλαφόν. Δεν μπορεί να υπερβαίνει κάποιο όριο. Απαραδέκτως έχουν βάλει πλαφόν. Αν σας πούνε κάτι διαφορετικό ή δεν σας είναι κάτι κατανοητό, την άλλη εβδομάδα, κύριε Νίκο, ευχαριστώ εδώ πολύ. Είμαστε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Καλή χρονιά, κύριε Γιώργο. Επίσης, καλή χρονιά. Ήθελα να μιλήσω με τους κατοικητές εκεί. Μάλιστα. Απλώς εγώ παίρνω μια σύνταξη αναπηρική. Για πείτε τι είπατε. Παίρνω κάποια σύνταξη αναπηρική, 80%. Μάλιστα. Είμαι 60 μάλιστα. χρονών από τη στιγμή, από τα 34. Μάλιστα, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Ορίστε. Το ερώτημα. Κύριε Γιώργο. Ναι. Και θέλω να ρωτήσω, την πήρα τη σύνταξη κανονικά, δεν ξαναπαινάω πάλι η Επιτροπή. Θέλω να ρωτήσω κάτι, έχει πάει η γυναίκα μου στον κύριο καθηγητή, στο γραφείο του, και θέλω να δω, μπορεί η γυναίκα μου να πάρει σύνταξη τα 55, δουλεύει από το 94, βαρέα έλσημα. Για να ακούσουμε, μάλιστα, πόσο σύνολο ενσύμων έχει σύζυγός σας? Πόσα ένσημα έχει συνολικά, αν τα αθροίσουμε όλα τα ένσημα. Κύριος τα 7,5, τα έχει μετρήσει ο κύριος Μητρόπουλος. 7,5.025 έτη. Πόσα από αυτά είναι στα βαρέα και ανθυγίνα? Ορίστε. Πόσα από αυτά είναι στα βαρέα και ανθυγίνα? Όλα, από το 94. Α, όλα, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν πληρεί και τις προϋποθέσεις, τα 3.600 τουλάχιστον, 1.000 τελευταία 13 χρόνια. Ναι. Πότε συμπλήρωσα τα 4.500 ένσημα? Είναι σημαντικό αυτό. Τώρα θα σας πω, εγώ απλώς... Παίζει ρόλο, γιατί αν έχει 4.500 ένσημα το 10, πράγματι μπορεί να βγει στα 55 η σύζυγο. Από το 10 δουλεύει συνέχεια, από το 94 δουλεύει, δεν έχει σταματήσει. Άρα, ποτέ. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, δηλαδή 2.700, 9 χρόνια αφαιρώ, 7.500 μείον... βλέπω 4.500, είχε 4.800, είχε το 2010 4.500 ένσημα, άρα πράγματι μπορεί να βγει, γιατί δεν έχει προσαυξήσεις, δηλαδή ο 43-36 εξαιρεί τις κατηγορίες βαραίων και ανθυγινών επαγγελμάτων. Άρα από τη στιγμή που έχετε... Είναι πότε, από πότε εργάζεται? Από το 94. Ας αφήσει και ένα τηλέφωνο, να τον πάρει ο κύριος Γολόφης. Γιατί μετά το 93 δεν είναι νέα ασφαλισμένη. Να βεβαιωθούμε. Θεωρείται νέα ασφαλισμένη. Συγγνώμη, η σύζυγός σας από τη στιγμή που εργάζεται το 94 ξεκίνησε, άρα είναι νέα ασφαλισμένη μετά το 93. Ναι, μπορεί να θέλει αυξημένο αριθμό. Άρα θέλει αυξημένο. Αφήστε όμως το τηλέφωνο να μας τα πείτε αναλυτικά. Να πάρουμε, για να... πάρουμε τηλέφωνο. Γιατί δεν είναι μετά το 93. Είναι, δηλαδή, είναι μετά το 93. Πάρετε ένα τηλέφωνο, να ξέρω γιατί είναι πολύ οριακά. Για να αναπηρική σύνταξη, 80%. Και είναι το τηλέφωνο να το πω στο Φαλερά. Όχι, θα το αφήσετε, θα σας πάρουμε εμείς, θα σας πάρουμε. Θα το κρατήσουν οι συνεργάτες μας. Το 4.500 είναι για αυτούς που είναι το 93 μετά, επειδή έχει αυξημένες προϋποθέσεις και επειδή είναι πολύ ωριακά, να δούμε μήπως με επιδοτούμενη ενεργία ασθένεια μπορεί να το χτίσει. Αλλιώς βλέπω στα 62 να πάρει. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλιώς τα 62 εμείς θέλαμε να, αλλά μας είπατε το 93 εκεί, μετά το 93 και εμείς θέλαμε να σας πούμε νωρίτερα. Γιατί ο κύριος Μητρόπουλος σήμερα μας είπε να μιλάμε μόνο. Θέλει καλά, αλλά δεν μας αφήνουν. Για να είμαστε έγκυροι και εμείς να δούμε τις λεπτομέρειες, θα του πούμε, ορίστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά το διαφημιστικό θα δούμε εδώ και θα απαντήσει και ο κύριος Μητρόπουλος. Μας ρωτάτε πολύ για τις επικουρικές συντάξεις. Θα δούμε αναλυτικά μαζί με τον κύριο Νικολακόπουλο τι γίνεται. Κληρονομιά, οφειλές, γιατί το είπαμε και το έχουμε πει πολλές φορές. Πάμε και κάνουμε αποδοχή κληρονομιάς. Δεν κάνουμε μόνο αποδοχή σε ό,τι θέλουμε, κάνουμε αποδοχή και στις οφειλές. Όπως δεν πάμε να κάνουμε πολλές φορές, ξέρετε, αποποίηση και έχουμε μόνο χρέη, τα οποία τα κληρονομούμε αν κάνουμε, δεν κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια και περάσει το τετράμινο. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Εδώ στο 901-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Να πούμε ότι μας βλέπετε και μέσω διαδικτύου στο www.attica.tv.gr. Πολλές ερωτήσεις, κύριε Μητρόπουλε, είναι και για τις επικουρικές συντάξεις. Τι γίνεται και τι να περιμένουμε το 2020. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη εκκρεμότητα. Τώρα μου πήρε μια καλή μου φίλη, Αλεξάνδρα Ισάντα, μια σπουδαία κυρία. Και μου λέει από την Ολυμπιακή προερθή και για τις συντάξεις χειρίας. Εκκρεμούν οι επικουρικές χειρίας. Τι δηλαδή, δεν έχουν καθαριστεί ακόμη, όχι οι κύριες που βγήκανε, εκαθαριστήκανε, αλλά περίπου 26.000, Δημήτρη, επικουρικές χειρίας. Γιατί λέει δεν έχουν φτιάξει τον αλγόριθμο. Και έτσι και εσείς και εμείς και όλοι μας δεχόμαστε κάποια παράπονα, διότι ακόμη δεν έχουν καθαριστεί. Ήτανε να μπουν στο μήνα αυτό και λέει η κυβέρνηση το μετέθεσε για άλλους 2 μήνες αργότερα, να το δούμε, γιατί εδώ υπάρχουν πολλά παράπονα. Και οι παλιές συντάξεις κυρίας, ενώ εκαθαρίζονται με ένα γοργότερο ρυθμό, υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες, κυρία Μητήλη. Άρα λοιπόν, παρά τις δεσμεύσεις ο κύριος Υπουργός, εδώ φαίνεται δεν έχει επιτύχει τα δέοντα για να εκαθαρίσει και τις κύριες και τις επικουρικές. Κύριε Μανώλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Επίσης. Σας ακούμε. Θέλω να ρωτήσω για τη γυναίκα μου. Βεβαίως. Είναι γεννημένη στις 25 του 60. Μάλιστα. Έχει διοριστεί στο δημόσιο στις 6 Τρίτου του 97. Βεβαίως. Και έχει και 2 έτη και 4 μήνες και 10 μέρες. Πριν το 80. Πότε λοιπόν θα βγει στη σύνταξη? Είναι πριν το 93. Έχει από το 97 μέχρι και σήμερα. Καταρχήν δεν έχει 25 ετία, μέχρι το 10, 11, 12. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Έχει 3 ανήλικα παιδιά. Έχει 3 ανήλικα. Ναι, έχει 3 ανήλικα παιδιά, αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι από το 97 μέχρι το 12... είναι 15 έτη, 14 έτη. Δεν μπορεί να, τα 2 έτη και 5 μήνες είναι στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα? Στο ΙΚΑ είναι, πριν το 80. Πριν το 80 στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν βλέπω από το Μάρτιο του 97 μέχρι 31 12 του 12 είχε 15 χρόνια και 9 μήνες. Ναι. Πάμε και τα 2... Μ' ακούτε? Ακούει, πες το σύμφωνο. Ωραία, 2 έτη και 5 μήνες, πάμε 17 και 14, 18 χρόνια και 2 μήνες. Από τα παιδιά μπορείτε να πάρετε 5 πλασματικά. Έχει και σπουδές η σύζυγος? Όχι, δεν έχει σπουδές, έχει 3 παιδιά μόνο. Μόνο τα παιδιά. Δυστυχώς, αν είχε με σπουδές θα μπορούσε να χτίσει την 25ετία το 12. Δεν τα συμπληρώνει τα 25. Μισό λεπτό. Άρα η τριτεκνή είναι. Είναι τριτεκνή, αλλά. Μισό λεπτό. Με το 21. Με το 21 να πάμε, με άλλη διάταξη. Ωραία. Το 97 λοιπόν είχε το 2012. Είχε 15 χρόνια και 2-17 και 5-22. Πράγματι τα 20 τα συμπληρώνει το 2012. Ωραία. Άρα έχει τα 21, 23. Ωραία. Θέλει 55 να είναι. Πόσο χρόνο είναι η σύζυγος? Είναι 59 και 10 μήνες και 8 μήνες. Ωραία. Να δούμε λοιπόν την προσάυξη, γιατί το 2012 πρέπει να ήσουν 55 χρονών. Θα δούμε λίγο τους πίνακες, να δούμε πού πηγαίνει. Κάνα καλό νέο πες. Βεβαίως. Καλό νέο, γιατί είπαμε τώρα τα καλά. Λοιπόν, εξαγοράζει τα παιδιά για το 10, πες. Πόσο χρόνο η σύζυγός, είπαμε 59. Άρα λοιπόν ήταν το 60, άρα ήταν 55 το 2015. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία προσάυξηση. Γιατί είχε το ηλικιακό όριο 18 Αυγούστου, λοιπόν, άρα μπορεί σύνταξη, να βγει. Ναι. Πλήρη σύνταξη, μπορεί τέλος. Μπορεί να βγει τώρα μέσα σπίση. Για με μειωμένη, μπορεί να μου πείτε. Γιατί να βγει με μειωμένη, αφού μπορεί να βγει όχι, με πλήρη. Όχι, πλήρη σύνταξη. Πάντε με τις ειδικές διατάξεις περί τριτέκνων, που συμπληρώνεται τα 20 χρόνια το 12, παραπάνω με τα πλασματικά, που θέλει 23 που τα έχετε μέχρι 19 Αυγούστου του 2015, που ήταν 55 χρονών αφού είναι το 60 γεννηθήσα, το Μάιο του 60, άρα λοιπόν δεν έχει κανένα θέμα. Λαμβάνει μία πλήρη σύνταξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποχρεούται να βγει. Δικαίωμα είναι. Έχει δικαίωμα να βγει και να πάρει πλήρη σύνταξη. Ξεχάστε τη μειωμένη. Διότι πάει με ειδικές ρυθμίσεις. Αυτό είναι δικό σας θέμα.
αν θα κάνετε άμεσα χρήση, αγαπητέ φίλε. Πρέπει να κάνει εξαγορά. Όχι. Πρέπει να κάνει εξαγορά. Ναι, γιατί πρέπει, γιατί για να πάει στο 12 πρέπει να συμπληρώσει 20 ετία. Και έχει 17-18, πρέπει να συμπληρώσει το μαγικό αριθμό 20. Που θέλει 20 συν 3, 23. Γιατί έχει μια προσάυξη το 12. Πρέπει να τα εξαγοράσει για να μπορέσει να ενταχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς των τριτέκνων του 2012. Καταλάβατε. Εξαγοράζει τον χρόνο των παιδιών, δεν έχει πλήρη σύνταξη των παιδιών και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ακριβώς, κάνει για το 10 και τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον τηλεθεατή μας. Και ενδεχομένως να τη συμφέρει. Να ολοκληρώσω. Είναι ο Μάρτης του 97, σήμερα 22 και 9 μήνες, 25 χρόνια με το ΙΚΑ. Αν πάει με τα πλασματικά, μπορεί να φτάσει πάνω από τα 30 και να ενταχθεί σε αυτά τα ευνοϊκά αναπροσαρμοσμένα που προσδοκούμε ποσοστά αναπλήρωσης. Το θέμα είναι ότι μπορεί με την εξαγορά των περισσότερων χρόνων από τα παιδιά, τρία, κυρίως τόσα της λείπουν, να πάρει την πλήρη σύνταξη, να μην μένει μέσα στο σύστημα. Εκεί είναι το θέμα. Ας το αποφασίσει. Πάμε να δούμε μαζί με τον Γιώργο τον Νικολακόπουλο τώρα τι γίνεται με τις οφειλές και με τους κληρονόμους όμως, διότι είναι και αυτή η κατηγορία, πάρα πολλοί βρίσκονται αντιμέτωποι να έχουν κληρονομήσει μία αλφα περιουσία, αλλά μαζί με αυτή την περιουσία να υπάρχουν και χρέη. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης είναι ουρές τα ειρηνοδικεία που είναι τα αρμόδια δικαστήρια του τόπου του θανόντος, της κατοικίας του θανόντος, να γίνονται ουρές για αποποίησεις. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι δικαιολογημένο, διότι όπως σωστά είπες, αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι ο κληρονόμος, αυτός που κληρονομεί κάποιον θανόντα, κληρονομεί όχι μόνο τα ακίνητα και την κινητή περιουσία, αλλά και τα χρέη. Επομένως πρέπει να σταθμίσει εάν τον συμφέρει να πάρει την κληρονόμη ή όχι. Να πω και μια διαφοροποίηση, γιατί πολλοί κόσμος μπερδεύεται. Όταν δεν έχει ακίνητα ο θανόν, ο κληρονομούμενος, δεν σημαίνει ότι δεν αποποιούμε, διότι σημαίνει ότι θα πάρω τα χρέη. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρω μια περιουσία για να πάρω και τα χρέη. Μπορώ να πάρω μόνο χρέη από κάποιον ο οποίος δεν έχει περιουσία. Και εφόσον έχω εγώ περιουσία, θα κινδυνεύσει η δικιά μου περιουσία. Επομένως, στο τετράμινο, πολύ σωστά το είπες, έχει δικαίωμα να κάνει αποποίηση. Να το πω από την άλλη πλευρά ότι εφόσον παρέλθει το τετράμινο, σημαίνει ότι αποδέχθηκε την κληρονομιά. Η σιωπηρία δεν, που το έχει, ακριβώς, ξέρετε, δεν έχει άλλη. Δεν είναι ότι δεν κάνω αποποίηση που σημαίνει ότι παρέρχεται το τετράμινο, δεν κάνω και αποδοχή. Η αποδοχή τεκμέρεται που σημαίνει ότι παίρνω την περιουσία και τα χρέη στο όνομά μου, μετά πρέπει να τα δηλώσω στην εφορία. Στην εφορία, εάν παρέλθει το εξάμεινο και πλέον, και αυτό είναι η είδεση, θα γίνει 9 μήνο για να κάνεις τις δηλώσεις φόρου κληρονομίας. Εφόσον δεν κάνω και τις δηλώσεις, το εξάμηνο γίνεται 9 μήνο. Εφόσον δεν κάνω και αυτές τις δηλώσεις του φόρου κληρονομίας, μετά θα έχω και πρόστιμο την εφορία. Να πω και κάτι άλλο, ότι εφόσον δεν είμαστε βέβαιοι, μην το ρισκάρουμε να πάρουμε μια κληρονομία, ακόμα και αν υπάρχει κάποιο ακίνητο, διότι εκτός από τα χρέη στις τράπεζες που πες ότι μπορείς να τα βρεις, υπάρχουν χρέσιοι ιδιώτες που μπορούν να εμφανιστούν, υπάρχουν και τα θέματα της εφορίας. Και κυρίως με ανθρώπους που είχαν εμπορική ιδιότητα, ακόμα και αν καταλογιστούν κάποια χρέη για μια δραστηριότητα μεταγενέστερα, δηλαδή, να το πω απλά, υπήρχαν κάποιοι έλεγχοι που ακόμα δεν είχαν γνωστοποιηθεί τα πορίσματα στον θανόντα, θα βαρύνουν την κληρονομιά. Άρα, να το πω απλά, το χρέος της εφορίας θα τον κυνηγήσει. Επομένως, αν δεν είναι σίγουρος ότι δεν υπήρχε οφειλή ούτε στην εφορία, ούτε στα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε σε τρίτους, ούτε σε τράπεζες, τότε μόνο να μην κάνουν αποποίηση. Και να πω και ένα τελευταίο, ότι κάνοντας την αποποίηση ο ένας κληρονόμος, πρέπει μετά η επόμενη τάξη, γιατί κάθε φορά που φεύγει κάποιος κληρονόμος, κληρονομούν οι κληρονόμοι αυτού, η δεύτερη τάξη, η τρίτη, η τέταρτη, μέχρι να φτάσουμε στην πέμπτη τάξη που πάει το δημόσιο. Επομένως, ο κάθε κληρονόμος, πρώτον, να αποποιείται εάν το κρίνει και δεύτερον, να ενημερώνει τους μεταγενέστερους. Διότι έχουμε το φαινόμενο κάποιοι που να μην γνωρίζουν, ας πούμε τα ξαδέλφια που φτάνουν στο τέλος, να κληρονομούν χρέη και να τους κυνηγάει η εφορία ή η τράπεζα ή οποιοσδήποτε δανειστής. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας και καλή χρονιά.
Επίσης, αντεύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχετε. Σας ακούμε. Λοιπόν, εγώ είμαι χείρα τώρα πρόσφατα. Ο άντρας μου πέθανε στις 12/7 του 19 και δεν μας άφησε τίποτα, οπότε περιμένω ένα γονείο στη σύνταξη γιατί δεν μπορώ να ζήσω διαφορετικά. Πότε μπορώ να την πάρω αυτή τη σύνταξη της χείριας? Έχετε υποβάλει έτοιμα? Ναι, τα έχω καταθέσει όλα τα χαρτιά μου στο ΝΑΤ. Όχι, το ΝΑΤ, ένα ταμείο το οποίο πολλές μέρες... Εντάξει, στο τρίμηνο, τετράμηνο χορηγείται η σύνταξη, κυρία. Μην ανησυχείτε. Εμείς πιστεύουμε ότι ή αυτό ή τον άλλο μήνα θα πάρετε τη σύνταξη. Θα έπαιρνε μαζί με το επικουρικό, έπαιρνε 1480. Θα πάρετε το 70% της τελευταίας σύνταξης του θανόντος. Το 70% κυρία. Εσείς δεν έχετε δική σας σύνταξη. Έχω 140 ευρώ μόνο. 134 για την ακρίβεια. Ωραία. Θα πάρετε την πρώτη τριετία 70% και θα δούμε ύστερα πώς θα συνεχίσετε με αυτό το 140 που... έχετε ως δικό σας, διότι ο νόμος λέει αν παίρνετε εξιδίου δικαιώματος στην τριετία το 70% γίνεται 50%. Αναμένουμε τη σύνταξη, παρακολουθείτε το θέμα, εδώ είμαστε να ενημερώνουμε και εμείς, σας ενημερώσουμε. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μου την κόψουν ή να μειωθεί η σύνταξη? Σε καμία περίπτωση, όχι κυρία, όχι. Οι νέες συντάξεις κυρίας είναι σε καλύτερη μοίρα από τις παλιές. Εδώ παράπονα ακούμε για τις παλιές συντάξεις κυρίας που είναι στο 50% και είναι σε χειρότερη μοίρα. Με μάχη και δική σας και όλων μας, εδώ και της κυρίας Μίτιλη και δική μας, πήγαν καλύτερα οι νέες συντάξεις κυρίας. Τώρα αναμένουμε, περιμένετε τη σύνταξη, θα καθαριστεί αυτόν ή τον άλλο μήνα. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε. Καλή συνέχεια. Εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά μηνύματα, κύριε Μητρόπουλε. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε. Διαβάζουμε πολλά μηνύματα και θέλουμε το σχόλιο σας για τις αυξήσεις που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση σε μισθούς και συντάξεις. Για μισθούς και συντάξεις συνέχεται εδώ και η σωστή παρέμβαση του κυρίου αγαπητού συναδέλφου, του Γιώργου. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση από το... φορολογικό, κυρία Μίτιλη, συνέχεια λέει ότι θα έχουν ωφέλεια και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι λόγω του ότι πέφτει η κλίμακα μέχρι τα 10.000 και το καθεξής. Τώρα, τι αναμένουμε από την πλευρά του ασφαλιστικού? Περιμένουμε την κυβέρνηση να συμμορφωθεί σε δύο σημαντικές αποφάσεις στη Βουλή Επικρατείας. Mm-hmm. Περιμένουν 500.000 κόσμου περίπου να πάρουν αυξήσεις επί των επικουρικών, διότι όσες επικουρικές κόπηκαν από το Μάη και μετά, νόμος Κατρούγκαλου ήταν ο κόφτης, θα πρέπει να πάρουν αναπροσαρμογή της συνταξής τους στα παλιά επίπεδα, έτσι λέει η απόφαση, και να πάρουν και λίγα αναδρομικά, γιατί τα πολλά τα κλάδευσε το Συμβούλιο Επικρατείας, τα άκοψε τα παλιά, τα πολλά αναδρομικά των ετών 16-19 δεν τα ανεγνώρισε και ανεγνώρισε από τον Οκτώβριο του 19 και μετά μέχρι το μήμνα που θα βγει ο νόμος του κυρίου Βουρουτσί. Και η δεύτερη κατηγορία που θα πάρουν και αυτοί, πρέπει να πάρουν αν η κυβέρνηση συμμορφωθεί, με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης. Ακούσαμε τον κύριο Μπολόφη, πολλοί κόσμος ρωτάει τι γίνεται. Ενώ το Συμβούλιο Επικρατείας κριτικάρει τα ποσοστά αναπλήρωσης από τα 28 χρόνια και μπροστά, η κυβέρνηση φαίνεται, βλέποντας και το κόστος, θα δώσει όθηση συνταξιοντική από τα 33 και μετά. Ενώ ελπίζαμε στα 30 χρόνια περίπου. Ενώ ελπίζαμε 28-30, διότι το Συμβούλιο Επικρατείας είχε εντοπίσει τα στρεβλά ποσοστά αναπλήρωσης από τα 28 χρόνια. Τώρα η κυβέρνηση φαίνεται τρώει μία πενταετία. Το περιμένουμε. Γιατί δηλαδή, ότι και αυτός πήγε 28 και 30 και 32, έπρεπε να πάρει το κάτι της ως αύξηση. Άρα λοιπόν έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες κόσμου συνταξιδιού, που με τον νόμο Κατρούγκαλου πρέπει να πάρει κάποια αναδρομικά. Τα πολλά αναδρομικά των πολλών συνταξιούχων και των οικογενειών τους κρίνονται σε αυτό που λέμε και εμείς ως ΕΝΙΠΕΚ, μάχη των μαχών, την άλλη Παρασκευή, να δούμε πώς θα πάει. Τέτοια ώρα θα ξέρουμε στην εκπομπή σας πώς θα έχει πάει το δικαστήριο της προσεχούς Παρασκευής 10 Ιανουαρίου
οι μεγάλοι μάχοι κρίνονται πάρα πολλά, όχι μόνο τα αναδρομικά, αλλά και η τύχη, το μέλλον των συντάξεων. Σας ευχαριστώ πάρα ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα χρόνια σε όλους. Κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς να περάσετε ένα όμορφο τριήμερο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη στις 4 η ώρα. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.